Εκδιακό φοιτητή ιστορία, μέλο ε, τη ε, ΟΚΔΕ. Κύριε Καρβούνη, καλησπέρα, καλώ ήρθατε. Ε, καλησπέρα καλησπέρα σα. Είστε υποψήφιο ευρωβουλευτή, σωστά. Ακριβώ. Τώρα θέλω, ε, και μου, επιτρέψτε μου, να μα συστήσετε λίγο την ΟΚΔ, η οποία είναι οργάνωση κομμουνιστών διεθνιστών Ελλάδα. Ε, αυτό ε, σημαίνουν τα αρχικά. Είμαι βέβαια όμω ότι πολλοί κόσμοι που βλέπει μπορεί να έχει πέσει το μάτι του ΟΚΔ σαν ένα μικρό κόμμα αριστερό, αλλά να μην ξέρει περί ακριβώ πρόκειται. Θέλετε να μα τη συστήσετε. Πολύ ευχαρίστω. Ε, Πρώτα και κύρια, η ΟΚΔΕ είναι μια οργάνωση με εργατική και κομμουνιστική φυσιογνωμία. Ανήκει στο ρεύμα του επαναστατικού μαρξισμού, τροτσκισμού και της τη διεθνούς. Έχει τεράστια ε, συμβολή ε, μέσα στην ιστορία του ελληνικού εργατικού κινήματος. Ε, ιδρύθηκε από το 1934. Ε, με Πολύ μεγάλη συμβολή σε όλους τους μεγάλους ταξικούς αγώνες και ταξικές αναμετρήσεις στη χώρα μας από τον Μάη του 1936 εδώ στην Θεσσαλονίκη, ε, τα Ιουλιανά, το Πολυτεχνείο, τους αγώνες τη Μεταπολίτευσης. Η διαφωνία σας με το ΚΚΕ που είναι το επικρατέστερο mm -hmm. κόμμα αριστερό έτσι όπως το ξέρει ο κόσμο. Ποια είναι, πού δηλαδή υπάρχει αυτή έγινε μάλλον η ρήξη και είστε ξεχωριστό κόμμα. Η ρήξη προκύπτει από τον Ελληνικό Μεσοπόλεμο ακόμα, από την περίοδο του ε, της δεκαετίας του 20 και του 30. Ε, Εμεί ανήκουμε, όπως είπαμε, στο ρεύμα του επαναστατικού μαρξισμού, τροτσκισμού ε, και διαχωριστήκαμε ως ρεύμα πλήρως με τις ε, σταλινικές δικτατορίες του Ανατολικού Μπλοκ και τα λοιπά. Ε, σε ιδεολογικό επίπεδο σε μια πρώτη φάση αυτό, αλλά από εκεί και πέρα και στην πρακτική, την καθημερινή πολιτική έτσι, και πρακτική διαφοροποίηση. Ε, εμείς έχουμε ισχυρές διαφωνίες με το ΚΚΕ, κυρίως για την αποπροσανατολιστική αλλά και διασπαστική πολιτική που ακολουθεί μέσα στους αγώνες και στα κινήματα. Είναι πολύ, πρόσφατη, πολύ πρόσφατο παράδειγμα το φοιτητικό κίνημα τώρα του 2024, ε, όπου προσπάθησε να το κλείσει όπως όπως ε, τον αγώνα προκειμένου να έχει μια ενίσχυση εκλογική και μόνο έχουμε άλλε σημαντικέ διαφωνίε, όπω α πούμε για παράδειγμα πέρυσι στην κοινωνική έκρηξη των τεμπών. όπου συνέβαλε τα μέγιστα στο να μην υιοθετηθεί το αίτημα για την εθνικοποίηση των σιδηροδρόμων και εδώ και τώρα να τιμωρήσουμε την κυβέρνηση ε, ναι. Που ε, σκότωσε πρακτικά Κύριε με τι δικέ πολιτικέ. Μέσα σε όλο αυτό το διάστημα θα σα μεταφέρω αυτά που σίγουρα ξέρετε και τα ακούτε και εσεί, mm -hmm. αλλά αυτά που λέει πολλοί κόσμο, και δεν το λέει μόνο για την αριστερά, το λέει και για τη δεξιά επίση. Τι δηλαδή, Ότι αυτά τα, τα μικρά κόμματα, αν κάποια στιγμή. Ξεπερνούσαν τι διαφορέ του που μπορεί να υπάρχουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι, ότι όλοι συμφωνούν όταν είναι σε ένα κόμμα. Κάποια πράγματα μπορεί να είναι διαφορετικά. Ε, αν συνενώνονταν, μπορεί το ΚΚΕ, που μόνιμα εδώ και χρόνια είναι μια δύναμη που έχει μια σταθερή έτσι, παίρνει ένα σταθερό ποσοστό, θα μπορούσε να ενισχυθεί και ίσω να έχει ε, και μια προοπτική κυβερνησιμότητα. Και το λέω αυτό γιατί αναρωτιέμαι όλα τα μικρά κόμματα, εσεί και όλα τα μικρά κόμματα, δεν θα θέλατε κάποια στιγμή να μπορούσατε να κάνετε πράξη αυτά που πιστεύετε. Μόνο. Μόνο αντιπολίτευση, δηλαδή, και μόνο να σχολιάζετε και να κρίνετε. Πώ το βλέπετε αυτό, ναι. Είστε και ένα άνθρωπο, γι' αυτό το λέω ναι. πιο πολύ. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή δεν έχει ανάγκη η ελληνική εργατική τάξη, τα φτωχαλαϊκά στρώματα και η νεολαία ε, από μία πανάριστερά. Να μαζευτούμε όλοι μαζί. Mm -hmm. ε, αυτό το θλιβερό παράδειγμα το έχουν ακόμα νοπό στι μνήμε του ο κόσμο με το πώ κατέληξε και με το παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και με όλε τι άλλε. Με όλα αυτά τα εγχειρήματα έτσι, το να συνεννοηθούμε απλά όλοι μαζί κάτω από ένα εκλογικιστικό μέτωπο, αλλά κατά τα άλλα να έχουμε τρομακτικέ πολιτικέ διαφωνίε στο εσωτερικό μα, να μην συμπορευόμαστε σχεδόν παντού στον δρόμο κτλ. Να μην πετύχετε στόχου σα. Ακριβώ. γι' αυτόν ακριβώ το λόγο εμεί ω ΟΚΔΕ λέμε ότι δεν έχουμε ανάγκη απλά ένα νέο εκλογικό μέτωπο το οποίο είναι είναι αριστερό, προοδευτικό κτλ. Αλλά έχουμε ανάγκη από μια αριστερά επαναστατική, μια αριστερά η οποία θα είναι μέσα στους αγώνες, θα τους οργανώνει, θα συμβάλλει Προκειμένου να το πούμε. Ε, Για να γίνει να αυτό όμω. Το μέγεθο, ο όγκο δεν μετράει. Δηλαδή είναι ίδιο να είναι 100 άτομα, ίδιο να είναι 1000 ίδιο να είναι ένα εκατομμύριο. Όχι, αλλά αυτά τα πράγματα ξέρετε ανάλογα και με τη συνείδηση του κόσμου, ανάλογα με τη συμβολή του μέσα στου αγώνε, αλλάζουν. Οργανώσει οι οποίε κάποτε μπορεί να ήταν 40.000 άτομα, τώρα μπορεί να έχουν μείνει 1.000 και αν. Ενώ άλλες οργανώσει οι οποίε ήταν δύο-τριών ανθρώπων, ξέρω εγώ κτλ., εξελίσσονται όσο η πολιτική του επιβεβαιώνεται ναι. και είναι χρήσιμη για το κίνημα. Προσδιορίστε μα λίγο αυτό το επαναστατική, πιστεύετε, γιατί το χρησιμοποίησε και ο ΣΥΡΙΖΑ κάποια στιγμή. Το χρησιμοποιούσε ναι, όταν το ξεκίνησε το επαναστατική. Ε, ε, είναι, σημαίνει ότι όπω έχουν τα πράγματα, χρειάζονται μια επανάσταση για να αλλάξουν, ότι δεν μπορούν να αλλάξουν σταδιακά ή με μικροαλλαγέ. Θα ήταν πάρα πολύ καλό αν μου επιτρέπετε να κάνω μια σύντομη περιγραφή λίγο της κατάστασης που βιώνουμε αυτή τη στιγμή σήμερα ε, οι εργαζόμενοι, τα φτωχάλακα στρώματα και η νεολαία. Αν μου επιτρέπετε λίγο θα ήθελα λίγο παρακαλώ, να αναπτύξω αυτέ αυτές τις μα. Ε, μας. Πρώτα και κύριε αυτή τη στιγμή ε, η ΟΚΔ κατεβαίνει σε εκλογές για να καταγγείλει αλλά και για να αγωνιστεί ενάντια σε όλα τα ακραία νεοφιλελεύθερα μέτρα και τις ακραίες νεοφιλελεύθερες πολιτικές που παγιώνει έτσι, ψηφίζει και με τα δύο χέρια η κυβέρνηση το καθεστώ έτσι του Μητσοτάκη μαζί με όλα τα αστικά κόμματα από δίπλα κτλ. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά και πάει λέγοντα. που πρωτοστατούν, α το πούμε, στο πώ θα ξεπουλήσουν τα πάντα, όλο το δημόσιο πλούτο και τη δημόσια ε, περιουσία με τις ιδιωτικοποιήσει, με το έγκλημα των ιδιωτικοποίησεων, όπω αναφέρθηκε και πριν. Το είδαμε, τα είδαμε τα αποτελέσματά τους και μέσα στα, στο έγκλημα των τεμπών. Το έχουμε δει με την ε, αποσάρθρωση και διάλυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Την προσπάθεια τώρα ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση τη παιδεία. Τώρα απειλούν το νερό, να ιδιωτικοποιηθεί το νερό. Μπορούμε να φανταστούμε όλοι τι επιπτώσει θα αυτό έχει αυτό. Αυτό που είπε και ο κύριο Μεζοντάξ το διέψευσε πολλέ φορέ. Ότι αυτό δεν υπάρχει ούτε σαν σκέψη ούτε τίποτα. Εσεί επιμένετε ότι προσπαθούν να το κάνουν παραπάνω. Ε, ναι, η προσπάθειά του είναι να ξεπουλήσουν τα πάντα. Αν μπορούσαν να ξεπουλήσουν και τον αέρα που αναπνέουμε, θα το είχαν κάνει ήδη μέχρι τώρα. Mm -hmm. Από εκεί και πέρα. Ε, διαφωνούμε και καταγγέλουμε προφανώ κάθε προσπάθεια συγκάλυψης όλων των ευθυνών γύρω από το ζήτημα της ακρίβειας. Το καθεστώς Μητσοτάκη είναι αυτό το οποίο... Ε, έχει φέρει αυτή την τρομακτική ακρίβεια, το οποίο από τη μία δίνει τεράστια δωράκια σε όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις του κεφάλαιου και τους πλούσιους τους κάνει φορά απαλλαγέ κτλ. Και, και από την άλλη αφήνει τον, ε, τον ε, μέσο εργαζόμενο κτλ. με έναν μισθό τη πείνας που δεν του φτάνει ούτε μέχρι τα μέσα του μήνα. Επειδή στέκεστε, κύριε Καρβούνη, αρκετά στα εργασιακά και είστε και νέο άνθρωπο, mm -hmm. όπω αναφέραμε και νωρίτερα, είναι πολύ σημαντικό να μας πείτε και πώ πιστεύετε εάν σας εμπιστευτεί ο κόσμος, αν ε, εκλεγείτε, ε, μέσα από αυτόν τον ρόλο που θα έχετε αύριο μεθαύριο, να προτείνετε στην, ε, στο Ευρωκοινοβούλιο κάποια συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία θα μπορούσαν ενδεχομένω να αλλάξουν αυτό το πλαίσιο που μας περιγράφετε. Ποια είναι η λύση. Καταρχά είστε υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός θα, θα είμαστε να ξεκάθαρα Είμαστε ξεκάθαρα και το λέμε με... Ή να πούμε και με, αυτό είναι πα, σοβαρό. Με πάσα ειλικρίνεια είμαστε ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, και παλεύουμε για τη διάλυσή της, για την έξοδο της τη χώρα μα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά θα Ένωση θέλατε και να μπείτε, δηλαδή εσεί τώρα είστε υποψήφιο. Αν μπείτε, θα πολεμήσετε εκ των έσω για να βγούμε, αυτό είναι Ακριβώς το. Ακριβώ αυτό σε όλου του τους, ε, τους λαού τη Ευρώπη, οι οποίοι δεινοπαθούν από τα νεοφιλελεύθερα μέτρα τη πολιτική και τη φιλοπόλεμη στάση ε, των κυβερνήσεών του, αλλά και συνολικά αυτά είναι directives τη ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση. Να συμπληρώσω λίγο σε αυτά τα οποία έλεγα. Προφανώ, εμεί δεν πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν εύκολε λύσει. Επουδενή δεν μπορούν να λυθούν τα πράγματα με μια επόμενη κυβέρνηση ή με μια καλύτερη και σωστότερη διαχείριση. Δεν μπορούμε να έχουμε καμία αυταπάτη ε, ακόμα και στα διέξοδα διαφόρων δυνάμεων όπως... Ε, του Μέρα 25, για παράδειγμα, που πιστεύει σε μια καλύτερη διαχείριση ας το πούμε, της Ευρώπη κτλ., ότι μπορεί ας το πούμε, να εξευγενιστεί και πάει λέγοντα, ούτε και στην αδιέξοδη πολιτική του ΚΚΕ που όπω είπαμε ε, διασπάει του αγώνε κτλ. Και, τα λοιπά και δεν παίρνει ξεκάθαρα ταξικέ θέσει ενάντια. Άρα, όλοι είναι απέναντί σα. Ε, δεν έχετε κάποιο κόμμα Ναι, που... Που... έχουμε μια ουσιαστική διαφοροποίηση με όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Όπω είπαμε, εμεί είμαστε μια επαναστατική ε, πολιτική οργάνωση, η οποία παλεύει για να καταλάβει ο κόσμο ότι πρέπει εμεί οι ίδιοι να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια. Μας. Και να επιβάλλουμε οι ίδιοι εργαζόμενοι, τα αυτοχαλαϊκά στρώματα και η νεολαία, ένα ταξικό πρόγραμμα σωτηρία. Το οποίο θα βγούμε προφανώ από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα βγούμε εδώ και τώρα από το ΝΑΤΟ ε, και θα διώξουμε τι βάσει ε, των Αμερικανών από την Ελλάδα. Θα επιστρέψουμε στην τραχμή. Ε, θα προχωρήσουμε σε ένα εθνικό νόμισμα το οποίο να ανταποκρίνεται στη δικιά μα οικονομία. Mm -hmm. Έτσι. Ε, πρέπει εδώ και τώρα να προχωρήσουμε σε άμεση πάυση πληρωμών και μονομερή διαγραφή του χρέου. Το χρέο δεν είναι δικό μα είναι των μεγάλων επιχειρήσεων, είναι τον, το, του κεφαλαίου, των πλουσίων, των τραπεζιτών, αλλά επιβάλλουν σε εμά του εργαζόμενου. Του φτωχού και την νεολαία να τα πληρώνουν. Πιστεύετε δηλαδή ότι αν με έναν μαγικό τρόπο μπορούσαμε να τα κάνουμε όλα αυτά και τα ακολουθούσαμε και γίνονταν, πιστεύετε ότι η, η μικρή Ελλάδα με το δημογραφικό στα ύψη, με τον κόσμο να έχει φύγει έξω, με του νέου να μην υπάρχουν κλπ. Πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να μα άφηναν να σταθούμε. Δεν λέμε ότι η κατάσταση θα ήταν εύκολη. Mm -hmm. Ούτε έχει στρώθει κανένα δρόμο με ροδοπέταλα και απλά μπορούμε να τον προχωρήσουμε. Προφανώ θα είχαμε δυσκολίε κτλ. Αλλά να το πω όσο πιο απλά γίνεται. Αν σήμερα η ελληνική οικονομία παράγει, λέω για ένα παράδειγμα συμβολικό, 1500 ευρώ, πρέπει να δίνει τα 1300-1400 κάθε χρόνο σε τοκοχρεωλήσια, σε δόσει πίσω στην Ευρώπη. Για, ένα, για δάνεια τα οποία δεν είναι δικά μα. Αλλά αντιθέτω. Το που έτσι και τον λογαριασμό τον πληρώνουν οι ίδιοι εργαζόμενοι. Mm -hmm. Δεν έχει βάλει κανένα από το μεγάλο κεφάλαιο το χέρι στην τσέπη και δεν πρόκειται να το κάνει. Τα δικά του συμφέροντα κοιτάει να καλύψει. Έτσι και εμεί αυτό που λέμε είναι οι εργαζόμενοι και η συντριπτική πλειοψηφία τη κοινωνία, φτωχοί και νέοι κτλ., να επιβάλλουμε ένα ταξικό πρόγραμμα ασωτερίας να πάρουμε εμεί την κατάσταση στα χέρια μα και με μια κυβέρνηση των εργαζομένων, η οποία θα κατευθύνεται προ τον σοσιαλισμό, να, ε, ε, το λένε, να διακυβερνήσουμε εμεί αυτήν εδώ τη, χώρα, την περιοχή μα και πάλι λέγοντα. Είναι ότι είναι ενημερωμένοι, κύριε Καρβούνη, οι άνθρωποι, οι νέοι άνθρωποι, όσον αφορά όχι μόνο τι ευρωεκλογέ, όσον αφορά και το ιστορικό πλαίσιο, όσον αφορά και τα οικονομικά στοιχεία, πώ έχει κατάσταση στη χώρα μας. Πώς το βλέπετε, ασχολούνται με το πώς έχουν τα πράγματα, έτσι, Πιο βαθιά, ή μένουμε στο επιφανειακό στο πώ το βιώνουμε ο καθένα από αυτά. Και επειδή είναι ωραία ερώτηση με αυτή που κάνει και συμφωνώ κι εγώ, εν, πολύ συμφωνώ με αυτό που λέει η μενουμε στο επιφανειακο στο πω το βιωνουμε ο ένα απο εμάς και επειδη ειναι ωραια ερωτηση με αυτη που κανει και συμφωνω κι εγω πολυ συμφωνω με αυτο που λεει η ε, να μου πείτε, βλέπετε κι εσεί τι γίνεται στα social media, τι παρακολουθούν περισσότερο οι νέοι, ε, πώ το lifestyle και η, η εποχή τη εικόνα έχει καταρρύψει πολλά άλλα. Ε, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, πιστεύετε ότι παρόλα αυτά εν το βάθη σκέφτονται και ενεργούν οι νέοι. Ε, να σας απαντήσω. Ναι. Ε, κοιτάξτε, δεν λέει κανείς ότι δεν έχει υποστεί ε, αρκετά χτυπήματα η νεολαία και συνολικά η εργατική τάξη στη χώρα μας ε, και στο συνειδησιακό επίπεδο μετά ειδικά από την προδοσία του ΣΥΡΙΖΑ από το, 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 το τρίτο μνημόνιο και πάει λέγοντας ε, την τελευταία μια αιτία δηλαδή υπάρχει μια υποχώρηση της συνείδησης ωστόσο θα ήταν και λάθος να πούμε ότι δεν υπάρχουν και σημαντικά σκερτήματα ταξική πάλης και αγώνων. Όπω είπαμε, είχαμε τώρα πρόσφατα το φοιτητικό κίνημα όπου όλοι οι φοιτητέ βγήκαν μπροστά ενάντια στι ιδιωτικοποιήσει, ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων. Επί εβδομάδε, μάλιστα. Επειδή δύο ολόκληρου μήνε. Επί με καταλήψει. Την τα ίδια παρουσιάζαμε στιγμή. παρουσιάζαμε εδώ, εμεί τα δείχνουμε ναι, όλα αυτά. Την ίδια να... στιγμή που είχαμε ε, διαρκώ καταστολή και τρομοκρατία από καθηγητέ, από αστυνομία, από κυβέρνηση. Ο Μιτζοτάκη αποκαλούσε του φοιτητέ ληστέ επειδή κάνουν ε, καταλήψει και δίνουν έναν σημαντικό αγώνα για να υπερισπιστούν τη δημόσια δωρεάν παιδεία. Το ίδιο ακριβώ όμω θα κάτσει και θα πει για οποιονδήποτε παλέψει για τα δικαιώματά του. Ε, Κλείνοντα, κύριε Σέρβο, επειδή αναφέρατε, θέλω μια διευκρίνηση. Το, την λέξη αστική, αστική τάξη την αναφέρατε πολύ. Mm -hmm. ε, τη, τη, το ταξικότητα, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Ε, το ταξικό. Θέλω να μου πείτε, ένα άνθρωπο που έχει χρήματα, έχει οικονομική κατάσταση. Μπορεί να είναι εισοδηματία μπορεί να βγάζει πολλά λεφτά από μια δουλειά. Mm -hmm. ε, αυ, Αυτό δεν μπορεί να υποστηρίζει αυτά τα οποία λέτε ταξικά μου... δεν είναι δηλαδή. Ταξικά στη... δεν μπορεί δεν ακριβώς ανήκη. να συμπλέει ακριβώς ναι. με την πολιτική μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί ας το πούμε να Γιατί στηρίζει. είδατε ότι του κυρίου Κασελάκη γενικά του την πέσανε με αυτά που έχει το πόθεν έσχει στα κίνητα το ένα το άλλο. Γι' αυτό ρωτάω. Ε, τι σχέση έχει ο κύριο Κασαλάκη με την αριστερά. Όχι μέσα. Α, μάλιστα. Απαντήσατε λοιπόν. Δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά. Είναι ένα ε, νεοφιλεύθερο ε, golden boy. Είναι, από... Είναι ο άνθρωπο ή επιχειρηματία κτλ ή όλη του η πολιτική είναι πλήρω νεοφιλελεύθερη και αστικοποιημένη. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι. Είναι το σύμπτωμα μια ενό κόμματο τέλο ναι. πάντων, το οποίο είχε ήδη αστικοποιηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Καρβούνη, τι παίζετε σε αυτέ τι ευρωεκλογέ. Πολύ ωραία. Ε, σε αυτέ τι εκλογέ ε, υπάρχει ένα θανάσιμο κίνδυνο απάνω από όλη την Ευρώπη που απλώνεται. Είναι ε, ο, το νέφο του πολέμου Τη της ακροδεξιάς και του ρατσισμού. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη πρωτοστατεί στις, ε, στρατιωτικές και πολεμικές, στους στρατιωτικούς και πολεμικούς εξοπλισμούς. Ε, η, εδώ το, η κυβέρνηση Μιτσότακη Μητσοτάκη πρωτοστατεί στο πώς θα στηρίξει ας το, πούμε, ε, το μισοφασιστικό καθεστώς Ζελένσκι, το πώς θα στείλει φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα την Ήδρα, το πώς το πούμε, θα ενισχύσει έμπρακτα το ε, σιωνιστικό κράτος του Ισραήλ μπροστά στη γενοκτονία των ε, Παλαιστινίων και εδώ πρέπει να βάλουμε ένα φρένο. Οι με. ίδιοι οι λαοί, οι εργαζόμενοι ε, και οι φτωχοί και οι νέοι της Ευρώπης πρέπει να βγουν μπροστά με ένα ε, μαχητικό, αντιπεριαλιστικό, αντιπολεμικό κίνημα για να σταματήσουμε την απειλή του πυρηνικού όλεθρου και το να βυθιστεί όλη η Ευρώπη ξανά. Ε, μέσα στις φλόγες Το ε, σίγουρο ε, είναι κύριο που Καρβούνιο που Ότι συμφωνούμε σε ένα πράγμα σίγουρα Πιστεύω και εγώ στον αγώνα ε, Τον προσωπικό και το συλλογικό Πάντα σε, ε, στη ζωή μας Θέλω να σα ευχηθώ καλή προσωπική επιτυχία Αν μπορείτε να μου επιτρέψετε Ένα ακόμα λεπτό μόνο για κλείσιμο ε, Είμαστε πάρα πολύ εκτός χρόνου Πολύ σύντομα, έστω ε, 30 με, δευτερόλεπτα Εμεί αυτό τώρα το οποίο λέμε είναι ότι απέναντι σε όλο αυτόν τον βόρβορο ε, τη πολιτική ε, σκηνή στην οποία έχουμε και όλα αυτά τα προβλήματα από την κρίση του καπιταλιστικού συστήματο, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα και στου τηλεθεατέ που μα παρακολουθούν. Οι Χούντε δεν πρόκειται να πέσουν ε, με λόγια στη Βουλή, ούτε μόνο από τι κάλπε. Εμεί εκμεταλλευόμαστε αυτήν εδώ τη διαδικασία για να βγούμε να πούμε το πρόγραμμά μα, αλλά κυρίω για να μπορέσουμε να ενώσουμε του αγώνε στη χώρα μα αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Προκειμένου να παλέψουμε για μια κόκκινη Ευρώπη των εργαζομένων, μια Ευρώπη σοσιαλιστική. Γι' αυτόν ακριβώ το λόγο σα καλούμε και στι εκλογέ τη 9η ε, Ιούνιου να στηρίξετε και να ψηφίσετε την ΟΚΔΕ, την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδα. Σα ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ.